τις προσαγωγές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα θέμα, αν είναι έτσι όπως τα λέει ο κόσμος, είναι ναι, ένα θέμα δημοκρατίας. Τι λένε οι πολίτες στα κανάλια που τους ακούμε. Εμείς είδαμε πολλούς αστυνομικούς, ήρθαν κλούβες, ήρθε κόσμος. Με τι γίνεται στο χωριό μας, γιατί δεν έχουμε τέτοιες δυνάμεις να μας φυλάνε. Και εκεί που κάτσαμε για ένα καφέ, για να δώσουμε και το πλαίσιο, μάθαμε ότι έχει έρθει να μιλήσει ο κύριος Κουβέρης και η κυρία Τζάκρη. Εμείς δεν ήρθαμε να τους ακούσουμε, ένα καφέ ήρθαμε να πιούμε. Και ήρθαν σιγά σιγά. Απέναντι από το Δημαρχείο. Έτσι, κάτσε βέβαια, εγώ λέω ότι είναι καλά. Όχι, όχι, όχι. Ήρθαν σιγά σιγά. Από την αστυνομία. Πάμε με τη λογική. Συμπτωματικά απέναντι από το Δημαρχείο. Ναι, έτσι. Όχι, χωρίς ηρωνία. Λοιπόν, ήρθαν σιγά σιγά λέει από το αστυνομικό τμήμα και μας έλεγαν ευγενικά οι άνθρωποι, ελάτε γιατί μας έχουν δώσει εντολή να μην είστε απέναντι. Ενώ είχαμε παραγγείλει τον καφέ μας και επειδή λέει στο αστυνομικό τμήμα ξαδέρφια μας δουλεύουν, ανήψια μας παιδιά, μια οικογένεια είμαστε εδώ στο χωριό, πήγαμε κι εμείς χωρίς ζόρια, μας κέρασαν καφέ και μπουγάτσα και όταν έφυγε ο Κουβέλης μας άφησαν ήρεμα και ελεύθερα χωρίς να έρθουμε σε αντιδικία. Εκεί το ακούς, δεν είμαστε στα Γιάννητσα, είμαστε εδώ στο, στην Αθήνα. Κοιτάξτε. Λέμε τι γίνεται εδώ. Κοιτάξτε. Το τελευταίο χρόνο και με αφορμή τα ζητήματα της συμφωνίας των Πρεσπών και της επίλυσης του μακεδονικού ζητήματος, δυστυχώς διάφορες οργανωμένες ομάδες, και το λέω με στοιχεία, τα οποία μπορείτε να τα έχετε και εσείς, δεν είναι κάτι κρυφό, διότι αυτά διακινούνται και μέσω του διαδικτύου κατά έντονο τρόπο. Ομάδες οργανωμένες, συγκεκριμένα άτομα, καλούν σε βίαιη δράση πολίτες. Όχι, αυτά τα στοιχεία, αν τα έχετε, θέλουμε να τα κάνουμε θέμα. Αν κάνετε ένα κόπο να περιτρέξετε λίγο το διαδίκτυο, θα το βρείτε από μόνοι σας. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται εγκρυπτό. Και βεβαίως η ελληνική αστυνομία έχει και τις δικές της πληροφορίες όσο οφείλει. Βίαιη δράση, λέτε. Για βίαιες επιθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο εκάστοτε επικεφαλής που ορίζει το σχέδιο ασφάλειας για οποιοδήποτε μαζική συγκέντρωση, είτε αυτό είναι το συλλαλητήριο της Αθήνας, είτε είναι συγκεντρώσεις στη Βόρεια Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού, παίρνουν μέτρα ασφαλείας. Ο στόχος είναι η προστασία του γεγονότος, είτε αυτό είναι ομιλία πολιτικού προσώπου, είτε αυτό είναι η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στη χή περιοχή, είτε είναι ένας οποιοσδήποτε, είτε είναι συγκεντρώσεις ανθρώπων που πάνε για να διαμαρτυρηθούν, η αστυνομία οφείλει αυτό να το προστατεύσει. Ένας από τους μηχανισμούς είναι η προληπτική προσαγωγή. Ναι, εδώ υπάρχει ένα κενό όμως. Δηλαδή, μαζεύουμε το Μερζάνι, τη Μιχηριδάκη και το Λασκαράκη, τους κερνάμε. Όπως έχουμε ακούσει από τα ρεπορτάζ των καναλιών. Αυτό λέω λοιπόν. Τους κερνάμε καφέ και μπουγάτσα και μετά τους αφήνουμε. Ότι οι προληπτικές προσαγωγές είναι μέρος του σχεδίου ασφάλειας. Συχνά η ελληνική αστυνομία βγήκε μόνη της και μίλησε για το συγκεκριμένο περιστατικό, διότι προφανώς δεν θα, η πολιτική ηγεσία δεν είναι επιχειρεί και δεν επεμβαίνει στο σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας, αλλά είμαι σε θέση να ξέρω ότι οι προληπτικές προσαγωγές είναι ένα μέρος του να προστατευτεί ένα γεγονός, το οποιοδήποτε γεγονός, και συχνά γίνεται και με γνωστά άτομα τα οποία προσάγουν. Κυρία Γεροβασίλη. Γνωστά άτομα εκ των προτέρων. Κυρία, ήταν στοχευμένες το πιο συγκεκριμένα δεν θα το πούμε. Ήταν στοχευμένες αυτές οι προσαγωγές. Για τις συγκεκριμένες προσαγωγές, εγώ δεν θα μιλήσω για κανένα περιστατικό συγκεκριμένα. Σας εξηγώ τη λογική με την οποία κινείται η αστυνομία και να είστε βέβαιοι ότι πράττει το σωστό. Ακούγεται λίγο κόντρα στη δημοκρατία αυτό. Κόντρα στη δημοκρατία, όχι. Αυτό ο οποίο. Δηλαδή, όταν προσάγουν ένα πατέρα με ένα 13χρονο παιδί που έχει πάει και το περιμένει να γράψει λέει ένα τεστ και να το πάρει και του λένε έλα και είναι και όλοι γνωστοί εκεί μεταξύ τους, είναι μια μικρή μπορεί κοινωνία να έγινε, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω, μπορεί να έγινε και αυτό και να είναι λάθος. Και θα το πω και εγώ λάθος, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Ξέρω όμως ότι πολλές από τις προληπτικές προσαγωγές που έχουν γίνει σε διάφορα γεγονότα τους τελευταίους μήνες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, οι προσαγωγές έχουν ονοματεπώνυμα. Και έχουν αναμαντεπώνυμα και λόγο και οι ίδιοι ξέρουν γιατί. Ναι. Και ξέρουν τι ετοιμαζόταν να κάνουν. Ωραία. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς. Θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό. Δεν μιλάω για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Κατά ανάγκη.
Ναι. Έτσι, διότι ο καθένας μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι περαστικός. Αλλά όταν ο συγκεκριμένος κάποιος έχει ήδη βγει στο διαδίκτυο και έχει υποκινήσει πράξη βίας, έχει ήδη συμπεριφερθεί με αντίστοιχους τρόπους, τότε δεν εννοείται. Τι εννοείται πράξη βίας? Τι είναι το πράξη βίας? Γιατί αν όλος θέλει να διαδηλώσει και απλώς λέει και κουβέντες οι οποίες ακούγονται βαριές. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Μιχελιδάκη, όχι το να ακούγονται βαριές κουβέντες και για κριτική και όλα αυτά, όλα αυτά είναι δημοκρατία. Και κανείς δεν θα παρέμβει σε αυτό. Όταν όμως λέει οργανωθείτε εκεί και φέρτε και τα αντίστοιχα για να πάμε να κάνουμε αυτό, τότε είναι πράξη βίας. Και πιστέψτε με ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πολλές προσληπτικές προσαγωγές συνειδητά σε ανθρώπους στοχευμένους. Οι οποίες έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Και αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Γιατί αν γίνεται μια προληπτική, υπάρχει αδίκημα. Αυτό ρωτάω. Θα πρέπει να υπάρχει αδίκημα το οποίο αντίστοιχα να σε οδηγεί σε σύλληψη. Ναι, αλλά υπάρχει μια υποψία για ένα πρόσωπο το οποίο υποκινεί σε βία. Αυτό δεν λέμε. Άρα γίνεται μια προληπτική προσαγωγή. Δεν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που να συλληφθούν για αδίκημα. Έχουν γίνει πάρα πολλές δικογραφίες στους τελευταίους μήνες οι οποίες έχουν οδηγήσει. Είναι, οι δικογραφίες είναι σε εξέλιξη και συνεχίζονται και σήμερα. Και είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσεις πράξεις βίας. Μήπως έχουν δείξει περιβάλλοντα ζήλο, κυρία Υπουργέ, σε ορισμένες περιπτώσεις? Μήπως ορισμένοι άνθρωποι θέλετε πραγματικά στο χωριό του δεν ξέρω αυτός που ακούσαμε που λέει το παιδί του? Σας είπα ότι κάπου μπορεί να ήταν υπερβάλλον ζήλος. Κάπου μπορεί να ήταν λάθος. Δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Εγώ σας λέω ότι η προληπτική προσαγωγή στη συζήτηση την οποία κάνουμε είναι θεμητό μέσο σε περιπτώσεις που ενδείκνεται να γίνει. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Για να προλάβεις τα χειρότερα, διότι δεν μπορεί όταν η αστυνομία κάνει τη δουλειά της να κατηγορείται, όταν δεν την κάνει να κατηγορείται, δεν γίνεται κάπου άλλο, πρέπει να βρούμε την άκρη. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουν γίνει προληπτικές προσαγωγές και κατά την περίοδο του Πολυτεχνείου, των ερωτών Πολυτεχνείου? Βεβαίως. Η ερώτηση, ξέρετε τι λέει πολλές φορές ο πολίτης, γίνονται προσαγωγές? Γιατί πολλές. Υπάρχουν κάποια. Α, και πολλές. Βεβαίως. Να το ρωτήσω. Και στα γεγονότα του Γρηγορόπουλου και στα γεγονότα. Α, έχουν γίνει προληπτικές προσαγωγές, αλλά τώρα. Μα είναι πρακτική. Είναι πρακτική. Μα είναι στο δημοσίο σχεδιασμό, σου λέει. Έγιναν πολλές. Αυτό το οποίο αφήνεται ως υπονοούμενο. Μέρα πάνω από 100. Αυτό το οποίο αφήνεται ως υπονοούμενο να εννοηθεί και σε κανάλια. Ανακοινωμένα και επίσημα από την ελληνική αστυνομία. Ξέρετε, κύριε Βασίλη, αυτό το οποίο αφήνεται ως υπονοούμενο να εννοηθεί και σε κανάλια και σε ιστοτόπους και σε εφημερίδες. Αυτό το οποίο στον αέρα υπάρχει είναι ότι δεν γίνονται προσαγωγές επειδή ο Μερτζάνης είναι ένα κακοποιό στοιχείο που κινεί σε και μπορεί να πάει και να δημιουργήσει επεισόδια και προβλήματα που οφείλει να τα αποτρέψει η ελληνική αστυνομία, αλλά επειδή θέλει να πάει να γιουχάρει και δεν θέλουν να δημιουργηθεί εικόνα μιας αποδοκιμασίας της κυβέρνησης, μαζεύουν τους πολίτες για λίγο και όταν φεύγει ο υπουργός, χωρίς να υπάρχουν πλάνα, εικόνες, στιγμιότυπα, τους αφήνουν να κάνουν τη βόλτα τους. Δεν είναι τίποτα δηλαδή επικίνδυνοι, αλλά θα αποδοκίμαζαν τον υπουργό. Ωραία. Αυτό λέει ένα κομμάτι της δημόσιας συζήτησης. Εγώ λοιπόν σας λέω το άλλο. Και είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω ότι στις προληπτικές προσαγωγές του διαστήματος που και εγώ έχω την εμπειρία τους τελευταίους μήνες σε αυτό το Υπουργείο, οι περισσότερες προσαγωγές δεν ήταν τυχαίες. Όλες οι αντιδράσεις που υπάρχουν για τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία από ό,τι έχουμε ακούσει και από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού, έχει ένα πολιτικό ρίσκο. Έτσι, υπάρχει κόσμος που έχει δείξει μεγάλη δυσαρέσκεια. Συγκαταλέγονται στο ότι αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν στην ακροδεξιά ή στη Χρυσή Αυγή. Ευθέως, απαντώ, όχι. Όταν ακούγεται αυτό από πολλά στελέχη του κόμματός σας, δεν τα εξαγριώνεται αυτός ο κόσμος που έχει κατέβει? Κοιτάξτε. Κατέβει, δεν διαφωνεί. Έχει ο κόσμος ο οποίος διαφωνεί. Ένα συναισθηματισμό διαφορετικό. Ο κόσμος ο οποίος διαφωνεί για τον οποιονδήποτε λόγο, έχει δικαίωμα να διαφωνεί και να το πει και δυνατά και να διαδηλώσει γι' αυτό. Έχει δικαίωμα να φωνάξει και δυνατά σε ένα πολιτικό ο οποίος είναι στην απέναντι λογική και θέση. Αυτό είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Η ελληνική αστυνομία οφείλει να προστατεύσει και το δικαίωμα αυτού, δηλαδή να διαδηλώσει. Όμως πρέπει να τον προστατεύσει από αυτόν που με την ελληνική σημαία τη χρησιμοποιεί ως κοντάρι και επιτίθεται και ρίχνει ξύλο. Πρέπει να προστατεύσει και τον πολίτη για να διαδηλώσει και ξέρετε ότι όταν πάνε 50, 100, 200 άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν και να πούν τη διαφωνία τους. Και υπάρχουν και 30, 50 οι οποίοι έχουν πάει οργανωμένα με σιδερούλους τους, ξέρουμε τι έχουν πάνω τους, για να ρίξουν ξύλο
και γίνει η συμπλοκή με την αστυνομία, διότι θα είναι αναπόφευκτη, τότε κινδυνεύει ο πολίτης ο οποίος πήγε να διαμαρτυρηθεί και να πει «Είμαι ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών». Σας ανησυχεί το γεγονός ότι στη Βόρεια Ελλάδα εγγράφεται, λέγεται, ακούγεται ότι η δυσαρέσκεια είναι πολύ μεγαλύτερη σε ποσοστά? Είναι μεγαλύτερη σε ποσοστά. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα συνειδητοποιηθεί ότι υπάρχει και ψευδής πληροφόρηση και θα συνειδητοποιήσουν οι κάτοικοι, οι πολίτες Βόρειας Μακεδονίας τα ωφέλη αυτής της συμφωνίας και αυτό το κλίμα θα αντιστραφεί. Λοιπόν, στην κοινωνία, όχι σε αυτούς που στοχευμένα θέλουν να κάνουν τις δράσεις για τις οποίες συζητάμε και για τους οποίους εγώ θα ήθελα και στο δημόσιο λόγο και έχω προκαλέσει και τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης που διαφωνούν με τη συμφωνία ότι δεν μπορούν να ξεπλένουν αυτούς οι οποίοι υποκινούν ή δρούν βιαίως και να τους ταυτίζουν με διαμαρτυρόμενους πολίτες. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Να φύγουμε από την και θα πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Ήσασταν χθες στις γέφυρες. Θέλω να πάμε στις γέφυρες. Στις μεγάλες γέφυρες, όχι στην... Ήταν μια με ενδιαφέρουν οι γέφυρες πολύ. Ναι. Ναι. Είδατε πολλά οχήματα, άγνωστα όμως αυτές τις γέφυρες. Γιατί πολλοί λένε ότι είχαν όλα τα σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια περιμένατε, κάποια δεν περιμένατε. Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν δημόσιες εικόνες, ήταν τηλεοπτικά μέσα. Ποιους δεν περιμένατε? Μην πείτε ποιους περιμένατε. Ποιους δεν περιμένατε? Θα με βρίσκετε ανέτοιμη. Με βρίσκετε ανέτοιμη σε αυτή την εκδήλωση. Φυσιολογικά δηλαδή. Εγώ πήγα σε αυτή την εκδήλωση, η οποία ήταν μια εξαιρετική, μια σπουδαία εκδήλωση και αναπτύχθηκαν πολλοί προβληματισμοί, αλλά έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η έκθεση η οποία παρουσιάστηκε. Είδα ένα τεράστιο χώρο πολύ γεμάτο, σε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση και με ένα πολύ πλούσιο διάλογο. Αυτό είδα εγώ. Τους περισσότερους νομίζω δεν τους γνώριζα. Κύριε Γιώργο Βασίλη, ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό, αν δεν κάνω λάθος, κάπως το διατύπωσε, ότι είναι αριστερό κόμμα. Αυτή την εποχή που φιλοξενούμε εδώ διάφορα στελέχη από την κέντρο αριστερά, μιλάνε για μία ορίμανση που φέρνει το ΣΥΡΙΖΑ, αν το έχουμε καταλάβει και σωστά έτσι όπως διατυπώνεται, πιο πολύ και προς το κέντρο. Νομίζω ότι, κοιτάξτε, είναι άλλο πράγμα αν η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ κάλυψε και τους ανθρώπους του κέντρου, διότι μέσα σε αυτά τα χρόνια ασκήθηκαν πολιτικές οι οποίοι απευθύνθηκαν και κάλυψαν και ανάγκες των πολιτών που έχουν αναφορά στο κέντρο. Αυτό είναι μια συζήτηση. Και είναι μια άλλη συζήτηση εάν ο ΣΥΡΙΖΑ μετακινείται στο κέντρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μετακινείται στο κέντρο, ωστόσο ασκεί και εφαρμόζει πολιτικές για την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, για τους πολλούς, και οι πολλοί έχουν και ταξικό διαχωρισμό, αλλά και σε πολιτικές αναφορές. Κατά συνέπεια, ο χώρος αυτός, ναι, από τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ έχει καλυφθεί. Όμως, γιατί? Όχι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μετατοπίζεται, όχι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να γίνει κέντρο κόμμα, αλλά γιατί οι λεγόμενοι κέντρο αριστεροί ή κέντρο δεξιοί άφησαν κενό αυτό το χώρο. Άρα είναι ένα άνοιγμα, κύριε Γεροβασίλη, το οποίο έχει μισό λεπτό. Θέλω να το πω. Ό,τι χώρο λοιπόν αφήνεται κενό, ναι, βεβαίως καλύπτεται, αλλά αυτό γίνεται από τη ζωή. Κυρία Γεροβασίλη, κυρία Υπουργέ, λοιπόν, είναι ένα προσκλητήριο. Να το πω χοντρά-χοντρά, με ημερομηνία λήξης. Και γιατί το λέω αυτό? Λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάστηκε με τον Καμένο, που καμία σχέση δεν έχουμε, για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, έγινε, και για να χτυπήσουμε τη διαφθορά, αυτή είναι μια μάχη τέλος πάντων, η οποία επίσης διαρκεί. Το μεγάλο ζητούμενα τελείωσαν, τελείωσε και αυτή η ένωση. Τώρα λέει, να κάνουμε ένα άνοιγμα στη λαϊκή κεντροδεξιά, στο σοσιαλιστικό χώρο και σε ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις, αλλά εμείς κρατάμε την ταυτότητά μας. Είμαστε αριστεροί, θα είμαστε για πάντα. Όμως υπάρχουν κάποια ζητούμενα απέναντι στην ακροδεξιά, απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Όταν και αυτά τα ζητούμενα πάψουν να υπάρχουν, θα σταματήσουν και αυτές οι σχέσεις που, εν πάση περιπτώσει, δημιουργούνται. Αν πάψουν να υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, σημαίνει ότι θα έχει επικρατήσει η πολιτική για την οποία συζητάμε σήμερα. Αυτή που συζητήθηκε και χθες. Είναι εύλογο το ερώτημα, καταλαβαίνετε τι ρωτάω. Είναι εύλογο το ερώτημα. Κοιτάξτε, οι πολιτικοί σχηματισμοί και τα κόμματα έρχονται για να υπηρετήσουν ανάγκες εποχών και οι πολιτικές τους είναι προσαρμοσμένες αναλόγως. Εάν κάποιος πολιτικός φορέας δεν ακολουθήσει την εποχή του ή η εποχή του τον πετάει έξω, και αν ακολουθήσει την εποχή του, τότε αυτός κρατείται στο πολιτικό σύστημα. Η εποχή σας θέλει αριστερούς, λοιπόν, κέντρο αριστερούς. Αυτό φάνηκε με εκλογές. Η εποχή λοιπόν αυτή
ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνάει αυτά τα χρόνια, έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Όχι με αριστερές πολιτικές πάντα. Ξέρει ότι η ανάγκη. Όχι με πάντα. Και συγκυβερνούσατε και με τους ανέλικες. Εφαρμόσαμε μνημόνιο. Εφαρμόσαμε μνημόνιο. Όπως καλά γνωρίζουμε, εφαρμόσαμε πολιτικές οι οποίες δεν ήταν. Πολλές από αυτές δεν ήταν επιλογή μας. Αλλά μέσα σε μια συμφωνία που ήδη είχαμε κάνει και είπαμε θα την τηρήσουμε και την τηρήσαμε. Στο στίγμα, στο στίγμα. Πώς μπορεί να λέει κανείς είμαι 100% αριστερός, άμα βλέπω 20% από Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αριστερό, κύριε Δεσκαράτε, ας κάνουμε. Τι είναι αριστερό. Ο αριστερός είναι οι πολιτικές οι οποίες ικανοποιούν ή απευθύνονται ή φροντίζουν να λύσουν τα προβλήματα των πολλών στη συγκυρία. Μάλιστα. Αυτό είναι αριστερό. Αυτό είναι και προοδευτικό. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν μας ενώνουν πράγματα σε στόχο με τις προοδευτικές δυνάμεις της Ελλάδας και της Ευρώπης και μας χωρίζουν και πολλά. Το μέτωπο, εμείς δεν καλούμε τον κόσμο να μπει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός νομίζω πιο σαφής, ήταν πάρα πολύ σαφής χθες. Εμείς είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε αριστερά και θέλουμε να συνεργαστούμε με τη σοσιαλδημοκρατία, την αριστερή σοσιαλδημοκρατία, τους πράσινους και όσους ενδιαφέρονται. Και πρέπει και είναι ανάγκη των καιρών να στήσουμε μέτωπο στην επέλαση του φασισμού, στην επέλαση της ακροδεξιάς που έχει βγάλει τα δόντια της στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα που έρχεται να υπηρετήσει αυτό το κάλεσμα. Αλλά να ρωτήσουμε αυτό που λέει για τους πυροσβέστες. Μας στέλνουν συνέχεια μηνύματα. Κοιτάξτε, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα γίνεται μεγάλη προσπάθεια και είμαστε πολύ κοντά, τελειώνουμε. Στο να ενισχύσουμε το πυροσβεστικό σώμα σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι έχει γίνει η μονιμοποίηση των πενταετών πυροσβεστών, που ήταν πενταετής. Οι θέσεις των πενταετών θα συμπληρωθούν με θέσεις που έρχονται από πίνακες επιλαχόντων πυροσβεστών και θα γίνουν και οι προσλήψεις των νέων υποχικών όπως γίνεται κάθε χρόνο. Προηγείται λοιπόν η σύναψη συμβάσεων με τους νέους υποχικούς για να προλάβουμε τους χρόνους και έπονται η ομάδα η οποία θα έρθει από εποχική να μετατραπούν σε πενταετής. Είναι όλα σε εξέλιξη. Θα γίνει δηλαδή για τους ανθρώπους, γιατί έχουν πραγματικά πολύ μεγάλη αγωνία. Έχουμε εξηγήσει, τους έχουμε εξηγήσει και στις ομοσπονδίες και στους σωματεία τους και είναι θέμα χρόνου, διότι όπως ξέρετε αυτά επιφέρουν και μερικά οικονομικά βάρη, τα οποία συζητούμε συνεχώς με τον κύριο Βασίλη. Θέλαμε να σας ρωτήσουμε και για τον Γιλτής και τα όσα προκλητικά υπάρχει στην Βουλή. Την επόμενη φορά. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο βίντεο που ακολουθεί και θα το δούμε για τη startup, θέλω να απαντήσω εδώ στην κυρία